Στα πλαίσια των επαφών με τους ανθρώπους του τένις της χώρας, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης, Γιάννης Σερκεδάκης, επισκέφθηκε και την Βιωτία. Συναντήσαμε τον πρόεδρο του Ομίλου Αντισφαίρησης Αγίας Παρασκευής στο κέντρο Αντισφαίρησης Λιβαδιάς, όπου μας ανέλησε το όραμά του για το άθλημα, που αυτή την περίοδο χαίρει μεγάλης αναγνώρισης στην αθλητική κοινότητα της χώρας μας. Στα πλαίσια της περιοδίας που κάνουμε για να γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας εν ώψη των εκλογών στις 27 Μαρτίου, συναντώ τα σωματεία, τα οποία φουγκράζομαι τις σκέψεις τους, τα προβλήματά τους και συζητάμε μαζί για το τι μέλη γενέστε για την Ομοσπονδία του Τένις που έχει πέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε αδράνεια και θα πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση για να πάρει τη θέση που του αξίζει το τένις στον ελλαδικό χώρο. Φυσάει ένας άνεμος αλλαγής σε όλη τη χώρα. Να μην πω και στις υπόλοιπες ομοσπονδίες της χώρας. Γιατί το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε φέρνει πραγματικά καινοτόμες πρωτοβουλίες σε οποίες μας δίνουν την ευκαιρία να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα στο χώρο του ελληνικού τένις. Δεν μπορεί μια ομοσπονδία αυτή τη στιγμή να μην έχει ένα πρωτάθλημα Ελλάδος στην παραγωγική ηλικία 18 με 34 χρονών. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει και να ξεπερνάμε μια κλίμακα από τα juniors, τα οποία όντως δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Ξεπερνάμε την κατηγορία 18-34 και πάμε στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Εμάς είναι από τον Απρίλιο κιόλας θα σχεδιαστεί η δημιουργία αυτών των τουρνουά, τα οποία θα δώσουν ανταγωνιστικά παιχνίδια στους αθλητές οι οποίοι 16 χρονών αναγκάζονται να φύγουν έξω από το τένις. Υπάρχει φυγή των αθλητών στην κατηγορία 16 ετών και άνω σε όλη την Ελλάδα, χωρίς δικιά τους υπετιότητα. Απλώς δεν δημιουργούνται τουρνουά. Άρα ένα παιδί το οποίο έχει όνειρα και δουλεύει σε μικρές ηλικίες, όταν φτάσει στην ηλικία των 16 δεν έχει τίποτα άλλο από το να παρατήσει τη ρακέτα του. Όσοι θέλουν να συνεχίσουν ανταγωνιστικό τένις και να βρουν παιχνίδια για να συνεχίσουν την πορεία τους, πρέπει να ξενιτευτούν. Το δεύτερο που θα πρέπει να γίνει και δεν έχει γίνει είναι να επιδιώξουμε να αυξήσουμε τις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει 1.300 γήπεδα ανοιχτά τένις σε όλη τη χώρα. 1.300. Το νούμερο φαίνεται ικανοποιητικό για όποιον τα ακούει πρώτη φορά. Αλλά αν το συγκρίνουμε με το τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, θα καταλάβετε τι εννοώ. Η Τσεχία, μια χώρα η οποία έχει το ίδιο πληθυσμό με εμάς, έχει 8.880 ανοιχτά γήπεδα τένις. Αυτό το έχει καταλάβει η πολιτεία και θα συνδράμει σε αυτή την εξέλιξη. Έτσι. Και σε αυτήν την εξέλιξη θα συνδράμουν και ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι αν τους παρουσιάσουμε ένα πραγματικό πρόγραμμα συνεκτικό, το οποίο να είναι πέραν της τετραετίας που θα έρθει, γιατί πραγματικά πρέπει να ανυψώσουμε, πιστεύω ότι θα χάσουμε το χαμένο έδαφος που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα συνδράμουν και οι περιφέρειες που το θέλουν, γιατί βλέπουν μια μεγάλη απήχηση. Θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι να δουν πώς θα βοηθήσουν το τένις. Βλέπουν στους δήμους τους και στο χώρο τους, πραγματικά υπάρχει μια προσέλευση η οποία είναι απίστευτη και θα συνεχίσει αυτή η προσέλευση. Χρειαζόμαστε ένα ιντερνετικό σχολείο, όπως υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ο Τσιτσιπάς ο ίδιος, αυτό τελείωσε. Το χρειαζόμαστε έτσι ώστε ο αθλητής να μπορεί να έχει το σχολείο του κάθε μέρα και να είναι και υψηλού επίπεδου. Με το αθλητικό κέντρο αντισφαίρησης το οποίο είναι να δημιουργηθεί ή να φιλοξενηθούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, εν πάση περιπτώσει με κάποια γήπεδα, υπάρχουν συνεννοήσεις γι' αυτό, θα είναι ένας χώρος όπου οι επίλεκτοι αθλητές θα μπορούν να προπονούνται και θα μπορούν όσοι γυρίζουν από τα τουρνουά να έχουν ένα χώρο, ένα σπίτι δικό τους που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πριν 8 χρόνια έλεγε, αν θέλετε, η Ομοσπονδία ότι εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τον αγωνιστικό αθλητισμό, εμείς θα κάνουμε μόνο έναν αθλητισμό στυλ των δήμων και λαϊκό και that's all και τελειώνει. Δεν είναι σωστό αυτό. Απέδειξε ο Τσιπάς ότι το μπορούμε αν υπάρχει σχέδιο, αν υπάρχει προοπτική και αν υπάρχει οργάνωση. Έτσι και θέληση από όλους εμάς αυτό το πράγμα πραγματικά να το προχωρήσουμε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε άλματα. Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στο χώρο του τένις, στην οικογένεια του τένις, στο κοινό του τένις, να τα σκεφτούν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα και να πάμε μπροστά όλοι μαζί. Εγώ
σας λέω πάλι, αν εμπιστευτούν την Προεδρία στην ΕΦΟ, θα συνεργαστώ με όλους τους συμβούλους. Έτσι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, πραγματικά. Και το κλίμα, αν θέλετε, του αθλητικού νόμου είναι να γίνονται αυτές οι συμπράξεις με τους συμβούλους, καθότι η διαφορετική εκλογή είναι του Προέδρου και διαφορετική των υποψήφιων συμβούλων. Άρα το πνεύμα του νόμου λέει ότι μπορεί να είναι κάποιος Πρόεδρος και από κάτω να συνεργάζεται με οποιοδήποτε. Δεν έχουμε παρατάξεις. Έχουμε ένα κοινό στόχο που είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί για την ανύψωση του τένις. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης, της ΕΦΟΑ, σαν μέλος της Πέμπτης Ένωσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης που περιλαμβάνει Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Έχω υπάρξει και αθλητής και προπονητής τα τελευταία 30 χρόνια. Μαζί με τον υποψήφιο πρόεδρο Γιάννη Σερκεδάκη θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα. Είναι ένα πρόγραμμα με 10 άξονες, το οποίο πρόγραμμα είναι άκρος εφαρμόσιμο και πραγματοποιήσιμο. Περιλαμβάνει πολλά στάδια, κυρίως σαν εκπαιδευτικός θα τονίσω τη διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία έπρεπε να υπάρχει εδώ και καιρό, έτσι ώστε οι καλοί αθλητές και να προπονούνται και να πηγαίνουν σε αγώνες εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά και ταυτόχρονα να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Και επίσης θα τονίσω και πάρα πολύ την δημιουργία καινούριων γηπεδικών εγκαταστάσεων, καινούριων γηπέδων τένις.